обсуждены ключевые аспекты российско-греческого сотрудничества, актуальные международные и региональные проблемы. Особое внимание δολάρια, δηλαδή μειώθηκε κατά 40% εξαιτίας των κυρώσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της πτώσης των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, θα καταβάλουμε προσπάθειες ούτως ώστε να επαναφέρουμε το εμπόριο μεταξύ των χωρών μας στο προηγούμενο επίπεδο. Σε αυτό θα συμβάλλει η υιοθέτηση του κοινού σχεδίου δράσεων για το 2015-2016. Έχουμε συμφωνήσει να αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία στη συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων. Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Τσίπρα τα ζητήματα της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. Η Ρωσία εξασφαλίζει τα 2/3 των αναγκών της Ελλάδας σε φυσικό αέριο. Αναφερθήκαμε στις προοπτικές της υλοποίησης του μεγαλύτερου σχεδίου της μεταφοράς του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η καινούργια διαδρομή θα καλύψει τις ανάγκες των Ευρωπαίων σε καύσιμα και θα επιτρέψει στην Ελλάδα να γίνει ένας από τα βασικά κέντρα διανομής του φυσικού αερίου και θα βοηθήσει στην προσέλκυση των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία και θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας. Φυσικά πρόκειται για το θέμα των οικονομικών μας δομών και για την κυρίαρχη απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Οι χώρες μας συνεργάζονται και στον τομέα της βιομηχανίας. Οι ρωσικές εταιρείες εξάγουν στην Ελλάδα μεταφορικά μέσα και άλλα είδη εξοπλισμού. Οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι διεξάγουν διαπραγματεύσεις για τον εξυγχρονισμό του λιμένα της Θεσσαλονίκης. Τον επόμενο χρόνο θα πραγματοποιηθεί το έτος της Ρωσίας στην Ελλάδα και το έτος της Ελλάδας στη Ρωσία. Το πρόγραμμα του έτους θα περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα αποβλέπουν στην διάδοση της ρωσικής και της ελληνικής γλώσσας. Αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις αφιερωμένες στα 1000 χρόνια της ρωσικής παρουσίας στο Άγιον Όρος. Έχουμε συμφωνήσει με την κυβέρνηση της Ελλάδας. Θα συμβάλλουμε από κοινού στον γιορτασμό αυτής της επιτείου. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι ενισχύεται και η περιφερειακή συνεργασία. Ενισχύονται οι επαφές στον τομέα του τουρισμού. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος διακοπών των Ρώσων τουριστών. Πέρσι περισσότεροι από 900 Ρώσοι πολίτες επισκέφτηκαν την Ελλάδα. Θεωρούμε ότι η αναζήτηση της διευθέτησης του Κυπριακού πρέπει να γίνει βάση των αντίστοιχων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των κατοίκων της Κύπρου, χωρίς επεμβάσεις απ' έξω. Ανταλλάξαμε τις απόψεις μας σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ρωσική πλευρά ενημέρωσε τους Έλληνες φίλους μας για την κατάσταση νότιο-ανατολικά της Ουκρανίας. Υπογραμμίσαμε το ενδιαφέρον της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την πλήρη πραγματοποίηση των συμφωνιών του Μίνσκ.
πόλεμο, όταν οι δύο λαοί μας πλάι-πλάι αγωνίστηκαν ενάντια στο φασισμό και τώρα θέλουμε να αποτείουμε φόρο τιμής και σεβασμού σε όλους που αγωνίστηκαν και υπερασπίστηκαν ελευθερία για την ανθρωπότητα. Και κατά τα καλά, κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό για την αναλυτική, επικοδομητική συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.